Νίκο, άλλο ένα μεγάλο shoot. Τι περνούσε από το μυαλό σου εκεί την ώρα που πήρες την μπάλα? Αρχικά να πω ότι είναι η πολύ σημαντική νίκη που κάναμε για μας και για ψυχολογικούς λόγους. Το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με την ΑΕΛ κάναμε μια κακιά ήττα. Είχαμε λίγη πίεση πριν το match, καταφέραμε να πάρουμε το match. Αυτό ήταν το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, να μάθουμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό το shoot, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι shoot που δουλεύονται καθημερινά για χρόνια τώρα, οπότε μπορεί να μπουν, μπορεί να βγουν. Θεωρώ ότι έχω την εμπειρία πλέον να μπορώ να σουτάρω με καθαρό μυαλό. Το προηγούμενο σουτ το έχασα. Αν δεν είχα την ευκαιρία να πάρω το επόμενο, τότε θα μιλούσαμε για ένα χαμένο σουτ, όχι για ένα νικητήριο σουτ. Κάναμε ένα πολύ ωραίο σύστημα. Βγήκε η μπάλα σε μένα, ήμουν ελεύθερος, το πήρα και μπήκε. Ο Κεραυνός υποχρέωσε να αποέλθει στην πρώτη του ήττα στη σεζόν. Ένα πρωτάθλημα όμως πάρα πολύ ανταγωνιστικό, διότι είναι και η ΑΕΛ, είναι και η Ανόρθωση και ο Απόλλωνας, πολύ καλές ομάδες. Πώς βλέπεις τον Κεραυνό μπαίνοντας σε αυτή τη συνέχεια τη σεζόν, έχοντας τελειώσει πλέον με την Ευρώπη? Η Ευρώπη σίγουρα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι για εμάς, γιατί είχαμε δύσκολα και μεγάλα ταξίδια. Δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε όπως θέλουμε. Τώρα είναι ευκαιρία για εμάς να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, παρόλο που έχουμε τα τρία ντέρπι στη σειρά. Το πρωτάθλημα, όπως είπες, είναι πολύ δύσκολο φέτος, πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν 3-4 ομάδες τουλάχιστον που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις το πρωτάθλημα. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά γενικά από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε. Εγώ έχω πίστη στην ομάδα μου κάθε χρόνο και κάθε χρόνο εμείς ξεκινάμε για να πάρουμε όλους τους τίτλους. Κάποιες φορές θα κερδίσουμε, κάποιες φορές θα χάσουμε. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η ζωή μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.